Βασικό και πρώτο θέμα αυτή τη στιγμή δεν είναι άλλο από την ιστορία με το κοκορέτσι. Τι γίνεται με το κοκορέτσι, δεν είναι δικό μας? Εξουσία, χρήμα και κοκό! Βασικά, κοιτάξτε, δικό μας είναι, αλλά η ονομασία είναι τουρκική. Αν πιστεύετε ότι φταίει ο Μητσοτάκης ή η Νέα Δημοκρατία για αυτή την πραγματικότητα, να βγείτε να το πείτε. Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης, πόσο να μας δώσει κι αυτός? Για μας μία επιτυχημένη λύση είναι χωρίς το όνομα μέσα. Baklava, cacık, imam bayıldı derken Yunanistan kokoreçe de göz dikti. Komşu geleneksel Türk lezzetini kendisininmiş gibi pazarlıyor. Tiyip et ara. Kokoreç her türlü yarış yapabilirim. İsteyen gelebilir. Otur meydan. Ben buradayım. Ελάτε στην Παπαδίτσα να καταλάβετε τι θα πει κοκορέτσι. Bizi Avrupa Birliği'ne almıyorlardı. Ne oldu şimdi? Bir de onu mu sahipleniyorlar? Lede pşamada! Büyüklerimizden, atalarımızdan kalan bir şey kokoreç. Pşamada! Μετά τις προκλήσεις στο Αιγαίο κάνουν και προκλήσεις στην κουζίνα. Έτσι. Αν είναι δυνατόν. Όχι! Όχι για το κοκορέτσι, παιδιά τώρα. Όχι! Κοιτάξτε εδώ, τρία κοκορέτσια, ένα 10 μήκος και τόσο παχύ. Που προφανώς θα το ήθελα μεγαλύτερο. Θέλουμε χρόνια κοκορέτσι. Έχω δοκιμάσει τουρκικό κοκορέτσι, δεν έχει καμία σχέση με το ελληνικό. Είναι άσχετο τελείως. Τι μας λένε, είναι λοιπόν. Άσχετη, μαλακή είναι. Ναι, έβρετε η μαλακία. Μαλακίε λένε, τι να πούνε. Γιατί κύριε Μαρματσία το κοκορέτσι στην Παπαδίσσα είναι τόσο νόστιμο? Γιατί στην Παπαδίσσα δεν πλένουν τα τεράκια. Τι τρώμε δηλαδή? Σκατά ψητά με μουστάρδα και πιπέρι. Αυτό τρώμε. Ξίδι, λυπάμαι. Ο κύριος Ερντογάν μακάρι να κάνει την πρώτη κίνηση. Αυτό που θα του συμβεί δεν το έχουν διανοηθεί. Και ξέρετε κάτι, αυτό του το φυλάμε από τα ίμια. Τίποτα! Είναι κάζους μπέλι το κοκορέτσι για μας. Τέλος. Yunanları dökeceğim denize. Θα μας κάνετε τα 3-2. Γύρσε δε, Γκόντζα Γκουλούν τερεμές. Δεν ανοίγουμε διάλογο με το ανιστόρητο και με το παράλογο. Κάτε ένα σέλφι. Ελάτε να τα πάρετε! Τα λιγουράμαστε! Ελάτε! Είγου κοκό. Κοκό! Τι κρέας κι απόψε. Αλλά αυτοί είστε. Υπάρχει ένα σχέδιο σε όλα αυτά. Για κάτι, οτιδήποτε. Πιστεύεις δηλαδή ότι θα προκαλέσει ένα θερμό επεισόδιο ο Τούρκος τώρα που τα αντλέματα όλα είναι στραμμένα προς την Ουκρανία? Και πιστεύω ότι η εβδομάδα ή σήμερα κάτι θα γίνει, μια κίνηση. Θα πάρει και αυτό στο αρχή. Σας παρακαλώ. Μαζευτείτε λίγο, κυρία μου. Ή αυτή τη Δευτέρα ή την άλλη Δευτέρα κάτι θα γίνει, να ξέρετε. Πάμε στοίχημα ένα 10 ευρώ.